Καλησπέρα κύριε Βαρδαλή. Καλησπέρα σας. Και χρόνια σας πολλά. Και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Άλλο ένα πρωτάθλημα για το τμήμα. Ήσταν ο team manager φέτος της ομάδας. Το 13ο πρωτάθλημα πραγματικά ήταν δύσκολο. Σαν και το 13ο έτσι είναι. Πραγματικά είχαμε κάποια θέματα, αλλά τελικά το κατακτήσαμε. Ναι, σας ακούω. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ και χρόνια βέβαια από τον Εραστέχνη, γι' αυτό και είναι η μοναδική ομάδα που έχει τα περισσότερα τρόπαια στο σύλλογο. Φέτος αναλάβατε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια και το πρωτάθλημα κατακτήθηκε πιο δύσκολα θα έλεγα από τις προηγούμενες χρονιές που υπήρχε μεγαλύτερη άνεση στο βαθμολογικό πίνακα. Φέτος μέχρι την τελευταία αγωνιστική έφτασε η ομάδα να το διεκδικεί. Έγινε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και υπήρξε μεγαλύτερη δυσκολία. Ναι, ναι, έγινε πραγματικά πιο ανταγωνιστικό και αυτό περιμένουμε βέβαια και από την ΕΠΟ να βάλει τις ομάδες της Super League να έχουν γενικές ομάδες έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Σίγουρα βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο με ακαδημίες πανελλαδικά και με πολλούς συλλόγους. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι δυσκολότερα. Βέβαια οι μεγαλύτερες ομάδες της Αττικής δεν συμμετάσχουν εκτός από τον Ατρόμητο. Μακάρι λοιπόν να μπουν όλες οι ομάδες να δημιουργήσουν γενικές ομάδες έτσι ώστε το πρωτάθλημα να γίνει καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι και εσείς θέλετε αυτόν τον ανταγωνισμό έτσι ώστε να βελτιώνονται και ομάδες να διατηρούνται σε καλύτερο επίπεδο και να διεκδικήσει ως και κάτι ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ είδαμε στις προηγούμενες προσπάθειες ότι είμαστε λιγάκι πιο πίσω σαν Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, έτσι, στο γυναικείο ποδόσφαιρο σχέση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Σίγουρα, σίγουρα. Θα γίνει ένας προγραμματισμός και μια προσπάθεια φέτος με καλύτερο ρόστερ, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε και στην Ευρώπη περισσότερα πράγματα. Βέβαια, έχουμε περάσει δύο φορές στους 30 της Ευρώπης. Θέλουμε ο επόμενος στόχος να είναι στους 16. Μακάρι, γίνεται όλα αυτά τα χρόνια μια πολύ καλή δουλειά και από τον προηγούμενο τον έφορο, τον Γιώργο τον Μπρούσαλη και από όλο τον Εραστέχνη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Θεωρώ ότι πάρα πολύ μας έχει βοηθήσει αυτή τη χρονιά ο πρόεδρός μας ο Θανάσης ο Κατσάρης μαζί με τον Δημοκράτη, τον Παπαδόπουλο και οπότε βγήκε αυτό μέσα από την δυσκολία πήραμε το πρωτάθλημα. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα τμήματα του ερασιτέχνη. Όπως είπατε και εσείς ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κατσαρίς, ο πρόεδρος του ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, σας στηρίζουν. Είχατε έτσι ίσως κάποια επαφή, κάποια συγχαρητήρια ανεχθήκατε από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη ή αν ασχολήθηκε με το τμήμα μέσα στη χρονιά? Κοιτάξτε να δείτε, από την ΠΑΕ καταρχάς με το που αναλάβαμε εμείς έχουμε πλήρη στήριξη, μας βοηθήσαν με ηματισμό, με πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Εξάλλου και εχθές να ευχαριστήσω την ΠΑΕ το παιχνίδι που έγινε μέσα από πολύ καλή οργάνωση και από την security εκεί της ΠΑΕ. Τους ευχαριστώ για όλα, τους ευχαριστώ. Καταρχάς ιδιαίτερα να ευχαριστήσω εγώ την οικογένεια του Σαββίδη και όλος ο Εραστέχνης που πιστεύω γιατί είναι πάντα αρρωγός και βοηθάει το κλαμπ και τον Εραστέχνη τον ίδιο. Το παιχνίδι χθες έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Το ζήσατε καλύτερα εκεί, υπήρχε και ο κόσμος, έγινε και η φιέστα, ήταν άλλη εμπειρία έτσι και για τα κορίτσια ίσως. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Έτσι για τα κορίτσια είναι το κάτι άλλο. Όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια της ομάδος σου, στο χόρτο, πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό και εξάλλου επιλέξαν οι ίδιες να γράψουν πίσω στα μπλουζάκια το 13ο πρωτάθλημα στο χόρτο, να δώσουν ένα σύνθημα και μια στήριξη στην μεγάλη ομάδα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως. Είδαμε τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν. Έγραφε το μπλουζάκι για όσους δεν το είδαν 13ο πρωτάθλημα στο χόρτο και από κάτω υπήρχε το hashtag τι είναι αυτό ρε. Ναι. Αυτό ήταν ιδέα όλης της ομάδας. Το σκέφτηκε κάποια γυναίκα, κάποια παίκτρια ίσως. Έτσι ακριβώς, ήταν των κοριτσιών. Δεν θα ήθελα να πω ποια ήταν η ιδέα, αλλά ήταν των κοριτσιών πραγματικά. Έδωσε έτσι ένα ξεχωριστό τόνο στους πανηγυρισμούς εκεί με τον κόσμο.
Ναι, ναι, όλα ήταν πολύ όμορφα. Ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε και την ΠΑΕ και πάλι. Όσον αφορά τώρα την επόμενη μέρα, είπατε νωρίτερα ότι θα γίνει προγραμματισμός. Στόχος φαντάζομαι είναι η διατήρηση έτσι, των σκύπτρων στην Ελλάδα και για την Ευρώπη κάτι περισσότερο. Θα γίνουν κάποιες μεταγραφές ίσως. Ναι, μεταγραφές ήδη έχουμε προγραμματίσει κάποιες, έχουμε μιλήσει στον τελευταίο μήνα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα μάλιστα, ότι ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο και πρωτοπορεί θα έλεγα και έτσι το έχει καθιερώσει στην Ελλάδα, του έχει δώσει μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύετε όμως ότι σαν χώρα γενικότερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο πού υστερούμε, τι πρέπει να βελτιωθεί έτσι, τι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, βασικό κομμάτι είναι εγκαταστάσεις. Εντάξει, αναγκαζόμαστε λοιπόν να προπονούμαστε σε πλαστικά γήπεδα, να αγωνιζόμαστε σε αυτά. Δεν είναι καλής ποιότητος, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Πρώτα οι εγκαταστάσεις, από εκεί και μετά θα πρέπει και εμείς ας πούμε να κάνουμε τόσα πράγματα έτσι ώστε να φέρουμε και τον κόσμο στο γήπεδο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσείς οι ίδιοι που ήδη μας βγάζετε για να πούμε πέντε πράγματα. Είναι μεγάλη υπόθεση να ασχοληθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το γενικείο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Αυτό εδώ υστερούμε. Εντάξει, λογικό, γιατί δεν ασχολούνται οι μεγαλύτερες ομάδες της Super League. Ο ΠΑΟΚ, είπατε και εσείς νωρίτερα, θέλει έτσι να έχει και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Και να το παιχνίδι να παίζεται στο χόρτο, όπως το είπαμε. Έτσι, έτσι. Κύριε Βαρδαλή, να σας συγχαρώ καταρχήν για την επιτυχία που καταφέρατε έστω και δύσκολα φέτος, έστω και την τελευταία στιγμή και πανηγυρίσατε το 13ο σερί πρωτάθλημα και 19ο τίτλος είναι, αν δεν κάνω λάθος, συλλόγου γενικότερα. Ναι, μαζί με 6 κύπελλα. Ναι. Να σας συγχαρώ λοιπόν για αυτήν την επιτυχία. Τα κορίτσια, τα μπράβο περνάς στα κορίτσια. Αυτά κάνουν τα σίγουρα, πάντα. Σίγουρα, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι όπως εσείς γύρω από την ομάδα που φροντίζετε για να τρέχουν όλα σωστά. Και πάλι εμείς αγαπητέ μου είμαστε υπηρέτες του συλλόγου. Να είστε καλά κύριε Βαρδαλή. Ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επίσης, γεια.